απαραίτητη προϋπόθεση των μυστηρίων είναι η κανονική παρουσία της ιεροσύνης δια του κανονικού χειροτονημένου ιερέως. Δεν έχει καμιά σημασία εάν ο κληρικός είναι άξιος ή ανάξιος. Μπορεί ο κληρικός να είναι αμαρτωλός, να είναι τρισάθλιος, να είναι παναμαρτωλός που πάνω σκάτω. Δηλαδή να έχει τις πιο βρωμερές αμαρτίες του κόσμου. Αυτό το πράγμα δεν εμποδίζει την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος στα μυστήρια. Εκείνος μεν καίγεται. Ο αναξίος ιερουργών τα μυστήρια και ο ανάξιος ιερέας καίγεται από το πυρ του Παναγίου Πνεύματος. Καίγεται. Πλην όμως τα μυστήρια είναι το ίδιο είτε άξιος είναι ο ιερέας είτε ανάξιος. Και του πιο αμαρτωλού ιερέως των μυστήριων είναι το ίδιο με του πιο μεγάλου Αγίου.